την ΚΕΔ να πράττει σε ανομία, να υφίσταται και να υποκύπτει στον εκβιασμό των ανθρώπων του Ολυμπιακού, λέγοντας ότι δεν πρόκειται να κατέβουν ο Ολυμπιακός εάν ξαναοριστούν κάποιοι από αυτούς τους τρεις διαιτητές. Μαθαίνω ότι επί 9 συνεχόμενες αγωνιστικές, χωρίς να μας έχει εξηγήσει κάποιος με ποια κριτήρια δύο διεθνείς και άλλος ένας διαιτητής δεν μπαίνουν στις κληρώσεις των αγώνων του Ολυμπιακού. Αυτό τι αποδεικνύει? Αποδεικνύει αυτό το οποίο λένε οι Ολυμπιακοί, κράτος είναι Ολυμπιακός. Αλλά το θέμα όμως είναι ότι ζούμε σε ένα κράτος μπουρδέλο. Από ό,τι φαίνεται και από ό,τι ακούγεται, υπάρχουν εκβιασμοί από τον Υπουργό προς την ΕΟΚ, από την ΕΟΚ μετά προς τους διαιτητές. Δεν θέλω να πιστέψω τέτοια πράγματα. Απλά οφείλω να πω ότι ο Παναθηναϊκός δεν πρόκειται να αποδεχθεί κάτι τέτοιο. Ο Παναθηναϊκός πάντα είναι σύμφωνα με τους νόμους πηγαίνει, σύμφωνα με τα πράγματα τα οποία είναι νόμιμα ζητάει. Και θα ήθελα πραγματικά κάποιος να βγει και να πει για ποιο λόγο αυτοί οι εν λόγω διαιτητές, οι οποίοι ο Ολυμπιακός έχει ζητήσει και, λένε, και λέει ότι είναι ανεπιθύμητοι, δεν έχουν μπει. Ακούω ότι ενδεχομένως και σήμερα πάλι για ακόμα μία φορά να μην γίνει. Όλοι καταλαβαίνουμε ότι θέλει να χρησιμοποιήσει ο Ολυμπιακός το επιχείρημα ότι δεν είναι υπότροπος, γιατί είναι άλλη η αγωνιστική περίοδος και άλλα τα play-off, ώστε να μην πάει στην Α2. Αυτό όμως είναι ο θάνατος του μπάσκετ. Θα βγει αύριο ο Παναθηναϊκός να πει δεν θέλει τον ΑΒΓ. Θα βγει ΑΕΚ να πει δεν θέλω τους άλλους. Ο ΠΑΟΚ το ίδιο, ο Πανιόνιος, η κάθε ομάδα το Περιστέρι. Και θα καταλήξουμε τελικά να μην υπάρχουν Έλληνες διαιτητές για να μπορέσουν να σφυρίζουν τους ελληνικούς αγώνες. Έλληνες διαιτητές, οι οποίοι γνωρίζουμε ότι παγκοσμίως είναι στο υψηλότερο επίπεδο και θα αναγκαστούμε να υποστούμε όλοι αυτόν τον εκβιασμό του Ολυμπιακού και να πάμε σε ξένους διαιτητές. Εγώ τονίζω ότι ο Παναθηναϊκός δεν πρόκειται να υποκύψει σε αυτά τα παιχνίδια. Περιμένω έστω και την ίστατη στιγμή αυτοί οι τρεις διαιτητές και να αποδείξει η ΚΕΔ ότι δεν παίζει παιχνίδια, ότι όντως θα βάλει αυτούς τους διαιτητές όσοι μπορούν να μπουν στους αγώνες του Ολυμπιακού από εδώ και πέρα. Αλλά αυτό δεν αλλάζει το ότι περιμένουμε απαντήσεις για ποιο λόγο επί 9 συνεχείς αγωνιστικές, ξανατονίζω, δεν είχαν μπει στην κλήρωση. Και τελευταίο, ξανά, ακόμα μια φορά, ο Παναθηναϊκός δεν πρόκειται να μείνει παρατηρητής σε ένα τέτοιο παιχνίδι. Μπορεί λοιπόν να αποδεικνύεται ότι κράτος είναι Ολυμπιακός με τις αποφάσεις οι οποίες παίρνονται, αλλά και ο Παναθηναϊκός δεν πρόκειται να μείνει με σταυρωμένα χέρια. Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα χρειαστεί να φτάσουμε σε ακραίες καταστάσεις, τελειώνοντας η κλήρωση μέσα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ.